ανάκτηση παράταση ωραρίου χρήσης και λειτουργίας μουσικών οργάνων. Υπάρχει εισήγηση της υπηρεσίας για συγκεκριμένη επιχείρηση, όπως αναφέρεται και στην εισήγηση, σύμφωνα με την οποία, λόγω των παραβάσεων που καταγράφηκαν από το αστυνομικό τμήμα Καλαμάτας, εισηγείται την ανάκληση της απόφασης παράτασης του ωραρίου χρήσης και λειτουργίας των μουσικών οργάνων. Την παράταση του ωραρίου εισηγείται η υπηρεσία. Ως η εισήγηση της υπηρεσίας. Κύριε Πρόεδρε, ναι. Δεν συμφωνώ εγώ. Διότι δεν ήταν, δεν από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα, τα 80 και 82, 83, 85 δεσιμπέλ δεν είναι ότι πρέπει να είναι τόσο αυτοδίας ο νόμος. Και εξάλλου βλέπω και τις υπεύθυνες δηλώσεις που φέρει συμπολιτών μας που λένε ότι ο ένας κύριος που μένει απέναντι 30 μέτρα, ο άλλος ακριβώς απέναντι, ο άλλος εργάζεται στο φλίσμο, λέει ότι οι οικογενειάρχες άνθρωποι λένε ότι ποτέ δεν έχουμε ενοχληθεί από την συγκεκριμένη επιχείρηση. Δεν λέει κανένας το αντίθετο. Και προφανώς εμείς είμαστε πάντα φιλικοί προς την επιχειρηματικότητα. Το λέγαμε και την προηγούμενη φορά. Να ήταν 100, όμως, να ήταν 120 δεσιμπέλ, το καταλαβαίνω. Ακούστε με, κύριε Τσαπόκα. Όλα αυτά που λέτε είναι μαχητά σε ένα δικαστήριο. Όχι. Δεν είμαστε δικαστήριο. Όχι. Είμαστε δικαστήριο. Επειδή όμως είμαστε για τα δικαστήρια, ας προστατεύσουμε τουλάχιστον και τους εαυτούς μας. Κύριε Πρόεδρε, όλοι γνωρίζουμε ότι μιλάμε για ένα μαγαζί που βρίσκεται στην παραλία, το οποίο όλοι ξέρουμε ότι αυτή την εποχή και αυτό το χρονικό διάστημα δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Με ευθύνη δική μας, δεν υπάρχει κανονιστική για τη λειτουργία αυτό. Δηλαδή, μας είπε και η υπηρεσία, το ξέρουμε και εμείς όλοι, ότι μπορεί σήμερα να κάνουμε αυτή την πράξη εμείς, αλλά αύριο το πρωί να έρθει ο επιχειρηματίας να κάνει μια αίτηση και να ξαναπάρει πάλι άδεια. Αύριο το πρωί. Αύριο, όχι άλλη μέρα. Αύριο. Με άλλο όνομα. Με το ειδικό το όνομα. Με το ίδιο όνομα. Μπορεί να έρθει και να ξαναπάρει πάλι. Όπως έγινε και προηγούμενο. Άρα δεν έχουμε. Όπως έχει ξαναγίνει και σε άλλες περιπτώσεις. Ας ακολουθήσουμε λοιπόν αυτή την πράξη. Μπορεί και νόμιμη. Να πω κάτι. Τώρα μιλάμε για ένα μαγαζί το οποίο είναι στην παραλία. Είναι ένα μαγαζί το οποίο δεν λειτουργεί. Ό,τι ξέρω τώρα και αν λειτουργεί δεν δημιουργεί πρόβλημα. Τι μαγαζί είναι αυτό. Ταυτόχρονα. Ανδρέα, να το πω, Ανδρέα. Ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα έχουμε ένα ξενοδοχείο απέναντι. Το οποίο κάνει μια δήλωση ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου ότι δεν δημιουργεί πρόβλημα. Ναι, ο ιδιοκτήτης ή ο εργαζόμενος. Εργαζόμενος. Εντάξει, δεν ξέρω. Έχουμε δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι στην περιοχή δεν δημιουργούν πρόβλημα. Από εκεί και μετά δεν ξέρω αν πρέπει να κάνουμε κάτι ή τουλάχιστον αν πάρουμε μια απόφαση να πάρουμε με συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ή σε δύο μήνες θα το έχεις βελτιώσει το θέμα ή όχι. Από τη στιγμή που επαναλαμβάνω, έχουμε και εμείς ευθύνη γιατί δεν υπάρχει κανονιστική. Η νομιμότητα, αγαπητέ συνάδελφε, εκφράστηκε με τα προηγούμενα σας λόγια. Και αυτό θα πρέπει να γίνει. Από τη μεριά του και το γνωρίζουν. Το γνωρίζουν οι επιχειρηματίες όπως και την προηγούμενη φορά και αυτό θα κάνουν. Ξέρουν τι θα κάνουν. Ναι, ισχύει. Λοιπόν, ως η εισήγηση υπηρεσίας. Εγώ κατά. Ναι, βέβαια. Εγώ είμαι ο Παναγιώτης Σαρατόπουλος, είμαι ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Είναι το Άννας ο παλιός μου. Α, μικρόφωνο σας. Μικρόφωνο σας. Με ακούτε τώρα? Ναι. Καλησπέρα καταρχάς. Εγώ θέλω να πω το εξής. Δεν καταλαβαίνω αν αυτή η ανάκληση λειτουργίας παράταση ωραρίου είναι συμμορφωτική κτλ. Πράγματι θεωρώ ότι χρειάζεται μια παραπάνω εξέταση και από εσάς, διότι εμείς είμαστε μια επιχείρηση, μάλιστα αρκετοί και από εδώ και γενικότερα ήταν και πελάτες του καταστήματος και το γνωρίζουν. Δηλαδή θεωρώ ότι υπάρχουν και μαρτυρίες ανθρώπων που έχουν έρθει σαν πελάτες πέρα από τις υπεύθυνες δηλώσεις που έχω μαζέψει, ότι το κατάστημα αυτό δεν ενοχλούσε. Η παράταση η οποία είχαμε ήταν καθαρά τυπική κατά μία έννοια. Δηλαδή το κατάστημα αυτό δεν ήταν κέντρο διασκεδάσεως να λειτουργεί μετά τις 12:00. Ήταν κατά βάση ένα εστιατόριο, το οποίο κατά σύμπτωση θα πω εγώ όντας καλοθελητής, τις τρεις φορές τις οποίες είχαμε κάποιο event, τρία θεματικά δηλαδή event που κάναμε καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς, ήταν τρεις φορές οι οποίες ήρθε η αστυνομία και φάγαμε αυτή την καταγγελία, η οποία καταγγελία και στα τρία αυτά event
ήταν στο όριο πραγματικά, όπως φαίνεται μέσα, δηλαδή τη μεγαλύτερη όχληση, τα 83,5. Σε ό,τι αφορά την ομιμότητα την οποία ανέφερε ο κύριος, λέει και ο δικηγόρος μας σήμερα, ήταν και εδώ ο κύριος Μαργέλης, ο οποίος απουσιάζει για να στα εξηγήσει καλύτερα, σε ό,τι αφορά την νομιμότητα, υπάρχουν πολλές διαδικασίες, τις οποίες εγώ έχω παραθέσει στο δικαστήριο και γι' αυτό έχουν πάρει και μια αναστολή. Πράγματι έχουν μπει στο μαγαζί τρεις μηνύσεις, οι οποίες όλες όμως είναι σε μια τύπου αμφισβήτηση από εμάς, διότι είναι όλες οι μετρήσεις οριακές. Εγώ αυτό θέλω να σεβαστείτε, θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος ούτε να αναιρεθεί άδεια και να μπούμε σε μια διαδικασία να βγάλουμε κάποια καινούργια, για τους λόγους τους οποίους σας προανέφερα. Θεωρώ ότι είναι και αρκετοί άνθρωποι, δηλαδή δεν θέλω να αναφέρω και να τους προσφύγω κορυφές, που είναι και πελάτες στο μαγαζί και πραγματικά μπορούν να αποδείξουν ότι το μαγαζί είναι εστιατόριο. Υπάρχει μια μουσική τα οποία decibel είναι από 70 έως 75 και επιμένω ότι στα τρία event που έγιναν, θεωρώ κατά σύμπτωση, όντας καλοθελητής το τονίζω, στα τρία event που έγιναν καθ' όλη τη διάρκεια της πεντάμινης εξάμηνης λειτουργίας, εν πάση περιπτώσει, στα τρία event αυτά έφυγε στα τρία event αστυνομία και έκανε μια οριακή μέτρηση. Εγώ είμαι υπέρ του νόμου, δεν λέω ότι θα έπρεπε να μπούμε σε μια διαδικασία αν 120 decibel για να μπούμε σε μια κατάσταση αν πρέπει να το αφαιρέσουμε ή όχι, αλλά πραγματικά το 81,5 και το 83 νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να φανεί επίκαιρο. Όπως μιλάμε εμείς τώρα εδώ ακριβώς. Εγώ από το μικρόφωνο, προσέξτε λίγο, το οποίο είναι κάτι πολύ σημαντικό. Τέλος πάντων, τώρα δεν χρειάζεται να με ακούσει. Όχι, να πω κάτι. Ο αστυνομικός γιατί δέχτηκε το 81 να το κάνει παράβαση. Μα λέει ο νόμος μέχρι 80. Επιστήμασε δηλαδή. Δεν είπα εγώ τίποτα. Λέω, επειδή έχουμε κλείσει κι άλλα μαγαζιά με τα ίδια κόλπα. Μισό λεπτό. Όχι, με τα 82. Όχι. Γιατί ο αστυνομικός τον έγραψε με τα 82, Κώστα. Γιατί ο αστυνομικός πρέπει. Και εμείς λοιπόν, γιατί είμαστε αντίθετοι με τον αστυνομικό. Θα πάρουμε τον αστυνομικό απέναντι τώρα. Εμείς είμαστε πολιτικό πρόσωπο και μπορούμε να ενισχύσουμε. Δεν γίνεται έτσι όπως το λες. Δεν είναι μπαρ, σου είπε. Δεν είναι μπαρ, είναι εστιατόριο. Μισό λεπτό. Εγώ με υπερθεματίζω περισσότερο από αυτά που λες εσύ. Τι λες. Αλλά όμως σε αυτή τη φάση εμείς είμαστε ένα όργανο που παίρνει μία απόφαση που είναι βλαβερή για τον επιχειρηματία. Και αυτή η απόφαση μπορεί να προσληθεί σε οποιοδήποτε δικαστικό όργανο. Οπουδήποτε. Απέναντι σε αυτό δεν θα απαντήσουμε. Ναι. Ότι ξέρεις το 82 δεν είναι μικρό σχέση με το 80. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας ερχόταν ο αστυνομικός και ας έκανε. Να πούμε ότι είναι μια επιχείρηση η οποία. Συμφωνώ, δεν πάμε με τους είναι καλοκαιρινή αυτή η επιχείρηση. Μπορούμε να προσδιορίσουμε συγκεκριμένο χρόνο για δύο μήνες. Καλοκαιρινή έληξε. Να πω τώρα κάτι. Να προσδιορίσουμε συγκεκριμένο χρόνο για δύο μήνες, να κάνουμε ανάκτηση για δύο μήνες. Σαν πρώτη ποινή και να σταματήσει εκεί. Μπορούμε να κάνουμε ανάκριση για δύο μήνες, συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Πάρ' το Φιδά, σε παρακαλώ, να έρθει από εδώ. Σε ό,τι αφορά αυτό που λέτε, γιατί είναι σημαντικό, εσείς δεν υποχρεούστε από τον νόμο, έχοντας μία εισήγηση, να προχωρήσετε σε αυτό. Δεν έχω τελειώσει. Μισό λεπτό. Σας διορθώνω, επειδή την χάνω να ξέρω νομικά, ότι είναι εισήγηση. Αυτό το οποίο λέτε τόση ώρα, το οποίο είναι ότι εμείς, ποιο είναι το αντίκτυπο που έχουμε στον νόμο, σας διαβεβαιώνω ότι δεν έχετε καμία υποχρέωση, γιατί ο ισχυρισμός σας καθ' όλη τη διάρκεια, το έχετε πει 5 φορές, είναι ότι τι θα κάνουμε εμείς απέναντι στον αστυνομικό. Στον αστυνομικό εσείς και το συγκεκριμένο συνεδρίας που γίνεται σήμερα, δεν έχετε πουδενή καμία υποχρέωση. Ένα είναι αυτό. Δεύτερος, αυτό που με ρώτησε ο κύριος πριν, σε ό,τι αφορά τα decibel, εγώ το μικρόφωνο που μιλάω αυτή τη στιγμή, αν έρθει το decibelόμετρο δίπλα μου, θα με μετρήσει παραπάνω. Εάν έρθει, και θέλω να φτάσω πάλι σε αυτό που λέτε, γιατί είναι αλυσιδωτά, αν έρθει στο κέντρο της αίθουσας, όπως και είναι το νόμιμο, θα με μετρήσει κάτω από 80. Ο αστυνομικός λοιπόν έρχεται και μετράει, χωρίς να ξέρει την νόμιμη διαδικασία, πού είναι το κέντρο κτλ. Κάνει μια μέτρηση, την παραθέτει και εγώ είμαι μετά στην διακριτική μου ευχέρεια, ένα λεπτό, αν θέλω να την προσβάλλω νομικά όπως και το έκανα. Εσάς, επουδενή, για να το λήξουμε αυτό, για να γνωρίζουμε και τι λέμε, δεν σας υποχρεώνει ο νόμος επουδενή ή μπορείτε να είστε υπαίτιος σε κάτι από μία εισήγηση. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Από εκεί και πέρα συζητάμε ό,τι θέλετε. Δεν είναι αποδεκτό, τουλάχιστον από εμένα αυτό. Μα πώς δεν είναι αποδεκτό. Δεν είναι αποδεκτό, λοιπόν. γιατί λέτε... το συμβούλιο θα πάνε στο δικαστήριο. Όχι. Είναι δεδομένο αυτό. Στο δικαστήριο το συμβούλιο. Το πρόεδρο σίγουρα πάντως. Και το συμβούλιο μαζί. Και δεν είναι η πρώτη φορά που έχουν ξαναπάει. Για τέτοιο ζήτημα έχετε ξαναπάει στο δικαστήριο. Για απόφαση. Για απόφαση.
Ανδρέα, για να δω. Δεν ξέρω αν τελειώσει, Λέγεται Ανδρέα, είμαι εγώ. Με καθαρίζει τώρα. Τι Ανδρέα. Με καθαρίζει τώρα. Έχει μείνει ακόμα στο παλιό. Στο παλιό Πασόκ έχει μείνει. Δεν ήμουν εγώ πρόεδρο εδώ τέτοια θέση. Ακούει πρόεδρο. Δεν ερχόταν ποτέ Κώστα. Για μένα πρόεδρο. Μην το πλατιάζουμε. Πάμε να πάρουμε μια απόφαση τώρα. Μην το πλατιάζουμε. Η πρόταση είναι αυτή. Ψηφίστε. Για μένα ο πρόεδρο είναι μόνο όποιο λέγεται Ανδρέα. Κανένα άλλο. Δεν μπορεί να έχει τέτοιο το τίτλο. Πάμε παρακάτω. Να κάνουμε λίγο χιούμορ δηλαδή. Ναι, μπράβο Ανδρέα. Σωστά το είπε. Λέω το εξής, κάτω από αυτές τις τυφλινίες και όλο αυτό και γνωρίζοντας και την περιοχή και όλα αυτά, ας προσδιορίσουμε συγκεκριμένο χρόνο να αφαίρεση τις άδειες αναστολής της μουσικής, συγκεκριμένο χρόνο και να μην έχουμε και εμείς πρόβλημα, ας πούμε νομικό, αλλά να μην έχει επιχείρηση πρόβλημα και να σας προσδιορίσουμε για ένα μήνα, δύο μήνες. Δεν ξέρω αν αυτό για μένα μπορεί να γίνει. Από τη στιγμή. Σε παρακαλώ. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει. Αν ήταν ο Φιδάς εδώ. Σε επαναλαμβάνω και σου λέω το εξής. Υπάρχει κανονισμός. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει κανονισμός είναι θέμα δικό μας. Ο Χρήστος μπορεί να το επιβεβαιώσει αυτό και το είπε και ο Φιδάς πριν λίγο εδώ πέρα. Δεν το λέω εγώ μόνο. Ο Φιδάς που είναι. Τι είπε ο Φιδάς. Λέω ρε παιδί, ο Χρήστος πρώτο επιβεβαιώσει αυτό ότι είναι θέμα δικό μας, είπε ο Φιδάς πριν λίγο εδώ. Και τι δεν είναι ο Φιδάς. Εμένα ο Κώστας δεν είναι εδώ, εσύ είσαι πρόεδρος. Λοιπόν, είπε ότι μπορεί από τη στιγμή που δεν υπάρχει κανονιστική, Χρήστο, αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με σε παρακαλώ. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει κανονιστική, μπορεί το όργανο, η ποιότητα ζωή να προσδιορίσει συγκεκριμένο χρόνο. Ένα μήνα, δύο μήνες, μισό μήνα. Χρήστο, αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με. Συμβαίνει παραπάνω, μπορεί. Άρα, λέω το εξής. Του χωροφύλακα πού να πήγε. Γιατί ώρα να πει. Κάτσε ρε Αντρέα, τελειώνουμε, σε παρακαλώ. Τελειώσαμε. Αντρέα, αφού πες. Κάτσε δεν είναι τυχαίο που έχετε πάει το χωροφύλακα να του λέτε που πηγαίνει. Κάτσε ένα λεπτό. Ξέρεις πολύ καλά. Εντάξει, δεν είμαι προκαλής τώρα. Χωροφύλακα έχετε βάλει για να στέλνετε που θέλετε τον έλεγχο. Το έχετε ρίξει ο Χρυσοπολιός. Όχι, με προκαλεί. Εσύ το Χρυσοπολιό το ρίξατε. Λοιπόν, λέω. Προκύρωσε τη σκέψη. Αυτό είναι πράγμα. Κάτι άξονα. Από τη στιγμή που... Στο προηγούμενη ποιότητα ζωής ψήφισες να κλείσει μαγαζί ανιψιού μου. Γι' αυτό το λόγο. Για το χωροφύλακα. Δεν με ενδιαφέρει. Έτσι πράγμα λοιπόν. Το ψήφισες τότε. Δεν με ενδιαφέρει τι είναι μαγαζί. Αυτό λέμε τώρα. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ανιψιός μου. Δεν με το ξέρω εγώ αυτό. Το ξέρω εγώ αυτό. Δεν με κατάλαβες. Και τώρα γίνεται ολόκληρη κουβέντα γιατί ο Μπάτσος έκανε αυτό που έκανε. Λοιπόν, τώρα μην τρελαθούμε. Εντάξει, μην το ξεχυλώνουμε. Δεν το ξεχυλώνουμε, αλλά τι λέμε τώρα. Χαμηλώστε. Γνωρίζοντας την περιοχή, γνωρίζοντας το μαγαζί, αυτό δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα από εδώ και για το επόμενο τουλάχιστον τρίμηνο. Εντάξει, για να είμαστε και εμείς εντάξει, για να μην έχουμε κανένα θέμα με νομικό πλαίσιο εσύ που δεν έχουμε κατά την άποψη δική μου. Λοιπόν, μπορούμε να. Μπορούμε να προσδιορίσουμε συγκεκριμένο χρόνο. Και εμείς να είμαστε καλυμμένοι και ο άνθρωπος μετά τη δηλώση. Νίκο. Απέσυρε τον Αρθή την άλλη εβδομάδα με κανονιστή. Δεν θα δημιουργήσει κανένα πρόβλημα, δεν θα έχουμε κανένα θέμα. Από εκεί και μετά επαναλαμβάνω και λέω το εξής, ότι αυτό που είπε από την αρχή, ότι ανά πάσα στιγμή ο άνθρωπος αυτός, ο ιδιοκτήτης αυτός, ο επιχειρηματίας αυτός, από το πρωί πρέπει να ξαναβγάλει παλιά άδεια. Όπως έχει ξανασυμβεί. Και εγώ αυτό πρώτο. Εντάξει, δεν είναι ίδιο. Εντάξει, εγώ λέω ότι να μπορούμε να βάλουμε συγκεκριμένα. Υπάρχουν δύο τρόποι δηλαδή. Ο ένας τρόπος είναι να ξαναβγάλει παλιά άδεια από αύριο το πρωί. Και ο άλλος τρόπος είναι να πάρει μια ποινή. Με μια προθεσμία. Εγώ προτείνω στην ποινή. Και μετά όμως θα ξενεχίσει πάλι. Προτείνει στην ποινή. 10 μέρες ποινή προτείνω εγώ. Ναι. 10 μέρες ποινή. Ωραία. Γιατί δύο μήνες, αφού δεν έχουμε θέμα. Ωραία. Συμφωνείτε. Συμφωνούμε. Αφού το λέει ο κύριος Φιδάς. Συμφωνείς, Αναστάση. Δεν έχω. Συμφωνείτε. Συμφωνούμε. 10 μέρες ποινή. 10 μέρες ποινή. Κατά ο κύριος Σαββόγας. Ανάκτηση για 10 μέρες. Ανάκτηση για 10 μέρες. Με ξέρεις το τρίμηνο του 28. Γράψε το Χριστό. Το έγραψε, το έγραψε. Με ξέρεις το τρίμηνο. Είναι κόσμο πόλη.